Αν είναι η πρώτη σας φορά στο κανάλι Mea Culpa, που σας μαθαίνει κόλπα και σας δίνει χρηστικές πληροφορίες, κάντε εγγραφή και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να μαθαίνετε αμέσως όλα τα υπέροχα που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και να κοινοποιήσετε το βίντεο. Και επειδή η γνώμη σας μετράει, αφήστε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο. Ο ανανάς είναι από τα πιο νόστιμα φρούτα, το ίδιο και ο χυμός του. Έχει και πολλά ωφέλη για την υγεία, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Αυτό το φρούτο περιέχει μια ποικιλία από βιταμίνες και μέταλλα που προάγουν την υγεία. Περιέχει επίσης και το ένζυμο βρωμελίνη, όπως και το αμινοξύ τρυπτοφάνη. Μαζί, αυτά τα θρεπτικά συστατικά συμβάλλουν στη βελτίωση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην καταπολέμηση μιας σειράς καταστάσεων. Μία μόνο μερίδα ανανά περιέχει περισσότερο από 130% της ημερήσιας σύστασης για βιταμίνη C. Μία βιταμίνη που βοηθά στο να διατηρείται υγεία στο ανοσοποιητικό σύστημα. Ο ανανάς είναι επίσης πλούσιο σε αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τον οργανισμό από τις ελεύθερες ρίζες που μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο, νόσο του Αλτσάιμερ, νόσο του Πάρκινσον και άλλες εκφυλιστικές καταστάσεις. Μείωση της φλεγμονής. Ο ανανάς βοηθά στη μείωση της φλεγμονής, της αρθρώσης και τους μυς. Το σχετικά σπάνιο προτεολυτικό ένζυμο ή βρωμελαίνη που βρίσκεται στον ανανά βοηθά στη διάσπαση των πρωτεϊνών που μπορούν να βλάψουν τις αρθρώσεις. Η βρωμελαίνη βοηθά επίσης στη μείωση της φλεγμονής και μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο της αρθρίτιδας. Βελτιωμένη ψυχική υγεία. Η τρυπτοφάνη που υπάρχει στον ανανά βοηθά το σώμα να παράγει σεροτονίνη, μία από τις κύριες ορμόνες της ευτυχίας. Η προσθήκη ανανά στη διατροφή σας μπορεί να σας βοηθήσει να καταπολεμήσετε την κατάθλιψη ή το άγχος. Για την κατάθλιψη και το άγχος υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι Mea Culpa και οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Βελτιωμένη αντοχή των οστών. Με σχεδόν το 75% της ημερήσιας σύστασης σε μαγκάνιο, ο ανανάς βοηθάει στην ενίσχυση των οστών. Σε μία μελέτη του Ινστιτούτου Linus Pauling, το μαγκάνιο και άλλα ιχνοστοιχεία μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη της οστεοπόρωσης σε μεταμινοπαυσιακές γυναίκες. Περισσότερα για την οστεοπόρωση μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Πρόληψη του καρκίνου. Έρευνες δείχνουν ότι ο ανανάς μπορεί να αποτρέψει άμεσα τον καρκίνο του μαστού, του λαιμού και του στόματος. Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό British Journal of Cancer διαπίστωσε ότι η βρωμελαίνη, η β-καροτίνη, η βιταμίνη α, το μαγκάνιο και μία ποικιλία φλαβονοειδών μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη του καρκίνου σε ηλικιωμένα άτομα. Σχετικά με τον καρκίνο υπάρχει βίντεο στο κανάλι και όπως πάντα, ο σύνδεσμος βρίσκεται από κάτω στην περιγραφή. Βελτιωμένη πέψη. Σύμφωνα με την Mayo Clinic, η βρωμελαίνη στον ανανά μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της πέψης. Η υψηλή περιεκτικότητα του φρούτου σε διαιτητικές ίνες συμβάλλει στην κανονικότητα και βελτιώνει την υγεία του εντέρου. Μπορεί ακόμη και να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος, μειώνοντας τη φλεγμονή στο έντερο. Και για την πέψη υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι, και τους συνδέσμους θα τους βρείτε από κάτω στην περιγραφή. Αντιμετώπιση βήχα και κρυολογήματος. Η υψηλή περιεκτικότητα του ανανά σε βρωμελαίνη και βιταμίνη C βοηθά στην πρόληψη των ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος, αλλά αν έχετε ήδη βήχα ή κρυολόγημα, ο ανανάς μπορεί να σας βοηθήσει να καθαρίσετε τα ιγμόρια σας και να μειώσετε την αποστράγγιση. Βίντεο σχετικά με τον βήχα, το κρυολόγημα και το μπούκωμα υπάρχουν αρκετά στο κανάλι και τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω στην περιγραφή. Ενδυνάμωση ούλων και λεύκανση δόντιων. Ο ανανάς ενισχύει τα ούλα και βοηθά τα δόντια σας να είναι υγιή και ισχυρά. Στο κανάλι μπορείτε να βρείτε αναλυτικά βίντεο για υγιή ούλα και δόντια. Όπως πάντα, οι σύνδεσμοι είναι από κάτω στην περιγραφή. Κόβετε 2-3 φέτες ανανά, τις βάζετε σε ένα φλιτζάνι και προσθέτετε ζεστό νερό.
το πίνετε καθημερινά με άδειο στομάχι. Μία υπερδοσολογία ανανά μπορεί να οδηγήσει σε γαστρεντερικά προβλήματα όπως ναυτία, έμετο και διάρρεια. Άλλοι άνθρωποι έχουν βιώσει πονοκεφάλους μετά από υπερβολική κατανάλωση αυτού του τροπικού φρούτου. Οι έγκυες γυναίκες πρέπει επίσης να αποφεύγουν να τρώνε πολύ ανανά, καθώς είναι διαγερτικό της αμυνουρίσεως. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπερβολική ποσότητα ανανά μπορεί να οδηγήσει σε αποβολή. Είτε τρώτε ανανά για τα ωφέλη του στην υγεία, είτε απλώς απολαμβάνετε τη γεύση του, ένα είναι σίγουρο, μπορεί να σας κρατήσει πιο υγιείς και να σας κάνει να νιώσετε καλύτερα, αρκεί, όπως είπα και πριν, όχι υπερδοσολογία.